Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα, γιατί βλέπω να παίρνει σάρκα και οστά ένα όνειρο που το είχα ονειρευτεί από τις πρώτες μέρες της εδώ παρουσίας μου ως Μητροπολίτης. Ήθελα να φτιάξω τον παιδικό σταθμό για να αγκαλιάσει τα παιδάκια της Τρυπόλεως, να περάσουν εδώ όμορφα, να γαλουχηθούν όπως πρέπει σοβαρά, με πίστη στον Χριστό και στην πατρίδα, την Ελλάδα. Και ο Θεός, παρότι καθυστέρησε να μας βοηθήσει, έφτασε σε αυτό το σημείο να μας δώσει τώρα τη χαρά να βλέπουμε υλοποιημένο το έργο τούτο και να αρχίζει σήμερα ο σταθμός στη λειτουργία του. Ευχαριστώ όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμαν, είτε ηθικά είτε οικονομικά, και ειδικότερα τον παραβρισκόμενο δίπλα μου, τον πολιτευτή κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, ο οποίος ήρθε στον αγώνα και στην αγωνία μου βοηθός και συνεργός και επέτυχε ένα μεγάλο ποσοστό του έργου να ολοκληρωθεί και να φτάσει σήμερα να λειτουργήσει. Τον ευχαριστώ και του εύχομαι ό,τι καλύτερο μπορεί να του δώσει ο Θεός. Στους γονείς εδώ που είναι σήμερα και φέραν τα παιδιά τους, τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δίδουν στον σταθμό της Εκκλησίας μας και εύχομαι να χαίρονται και να καμαρώνουν τα παιδιά όπως τα επιθυμεί η καρδιά τους. Εγώ ευλογώ το έργο και δοξάζω τον Θεό και την Παναγία που μας αξίωσαν να υλοποιήσουμε και τούτο το έργο. Διότι μέσα στην ψυχή της Εκκλησίας η προσευχή μας στον Θεό είναι το εξής, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος. Παρακαλούμε τον Θεό και λέμε: «Τα νήπια έκθρεψον, τη νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους ολιγοψύχους παραμύθησον». Και εμείς εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη του λαού, έχουμε επιτύχει να φτιάξουμε 2 γυροκομεία στην Τρίπολη και ένα στο Λεωνίδιο, που είναι μοναδικά σε προδιαγραφές κατασκευών. Και επομένως για το γύρας έχουμε φροντίσει ώστε τα γυρατιά να βρίσκουν αποκούμπη και παρηγοριά στο τέλος της ζωής τους, ειδικά οι φτωχοί γέροντες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση του γύρατος με άνεση. Κατόπιν μας βοήθησε ο Θεός και φτιάξαμε το πνευματικό κέντρο ώστε και τη νεότητα να την παιδαγωγούμε στο πνευματικό κέντρο στην πλατεία Μακαρίου εδώ στην Τρίπολη, την παλιά ιερατική σχολή, που είναι μια κυψέλη ζωής και πηγαίνουν οι νέοι και τα παιδιά, τα καθηγητικά σχολεία, οι διάφορες άλλες διδασκαλίες και οι ψυχαγωγίες και η βιβλιοθήκη. Τώρα σήμερα φτιάξαμε και για τα παιδάκια τα μικρά, ώστε και τα νήπια να βρίσκουν την προστασία και την αγκαλιά των μεγάλων. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ανοιχτή την αγκαλιά σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις καταστάσεις των ανθρώπων. Και έτσι δοξάζουμε τον Θεό να μας στηρίζει και να ευλογεί τα έργα που γίνονται για τους αδελφούς μας, εκείνους που έχουν ανάγκη αλλά και εκείνους που δεν έχουν ανάγκη, έχουν ανάγκη από στήριγμα και προστασία. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι και σε όλους όσους μας βλέπουν η χαρά και η ευλογία του Χριστού να είναι πάντα μαζί τους. Σήμερα με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας Μαντινίας Εκκοινωδίας του κυρίου Αλέξανδρου ξεκινάει η σχολική χρονιά στον παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης της Μαντινίας Εκκοινωδίας. Άλλο ένα έργο της Μητρόπολης. Σας είπε και νωρίτερα ο δεσπότης μας ότι πια πλέον φτάσαμε και στις μικρές ηλικίες, αγκαλιάζει η Εκκλησία μας και τις μικρές ηλικίες και μέσα σήμερα σε μια συγκυρία κοινωνική, οικονομική που πραγματικά η ελληνική οικογένεια έχει ανάγκη από ένα επιπλέον στήριγμα. Είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει πρότυπο για τα παιδιά που θα έρχονται και θα τα φιλοξενεί. Είναι ένας χώρος που θα φιλοξενήσει με πολύ αγάπη και με πολύ ανοιχτή αγκαλιά τις ηλικίες αυτές που πραγματικά σήμερα θέλουν τη βοήθειά μας και ταυτόχρονα είναι ένας χώρος στον οποίο οι γονείς θα μπορούν να έρθουν να πούν το πρόβλημά τους και μαζί με αυτούς να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά τους όπως πρέπει και όπως προστάζει σήμερα οι κανόνες της Εκκλησίας μας και της πατρίδος. Θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει στην Αρκαδία, διότι απευθύνεται σαφώς στις ηλικίες που πραγματικά έχουν ανάγκη και κυρίως στις νέες οικογένειες. Σήμερα οι νέες οικογένειες, στον οικονομικό περίγυρο που ζούμε, έχουν σημαντικά προβλήματα. Σε αυτά έρχεται αρρωγός η Μητρόπολη Μαντινίας Εκκοινωδίας
και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι εμείς ευχόμαστε να είναι μια καλή χρονιά, ευχόμαστε ο Θεός να δίνει χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη μας και πάνω απ' όλα στις γονείς και στα παιδιά μας. Να είστε όλοι καλά. Να προοδεύουν και να προχωρήσουν, να τα καμαρώσετε όπως επιθυμείτε.